Και ο κύριος Σταϊκούρας βρίσκεται αυτή την ώρα σε εκδήλωση με θέμα η Κρήτη και τα μεγάλα έργα που διοργανώνει η Eurobank στο Ηράκλειο. Επ' αυτού, ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Eurobank, Κωνσταντίνος Βασιλείου, είναι κοντά μου απόψε στο στούντιο. Καλησπέρα σας, κύριε Βασιλείου. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, με αιχμή ακριβώς τα πολύ μεγάλα έργα υποδομής, θέλω λίγο να μας δώσετε ένα πλαίσιο, διότι η Eurobank εμπλέκεται σε πάρα πολλά από αυτά. Στο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, στο πολύ μεγάλο έργο που αφορά το νέο διεθνές αεροδρόμιο στο Καστέλι, νομίζω αποτελεί και την πυραμίδα, είναι πολύ ψηλά στην πυραμίδα των προτεραιοτήτων και δεν είναι μόνο αυτά τα δύο έργα. Να μας δώσετε έτσι το πλαίσιο. Ισχύει. Τα μεγάλα έργα, βέβαια, τα είπατε. Είναι το αεροδρόμιο του Καστελίου. Είναι ο μικρός ΒΟΑΚ, που λέμε εμείς, γιατί είναι ένα πρώτο έργο και είναι ο μεγάλος ΒΟΑΚ, άρα το σύνολο του βόρειου οδικού άξονα στην Κρήτη. Είναι πολύ σημαντικό έργο η ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης με την Αττική, καθώς και με την Πελοπόννησο. Με την Πελοπόννησο έχει ολοκληρωθεί, με την Αττική ολοκληρώνεται μέσα στο 2025, που είχαμε και πολύ σημαντικό ρόλο στη συγκεκριμένη χρηματοδότηση. Και μετά είναι μια σειρά πιο μικρών έργων από πλευράς υποδομών. Προφανώς ασχολούμαστε και χρηματοδοτούμε πάρα πολλά ιδιωτικά έργα, κυρίως στον χώρο του τουρισμού. Απασχολεί πάρα πολύ το θέμα του βόρειου οδικού άξονα πάντως στην Κρήτη, διότι είναι μια πονεμένη ιστορία δεκαετιών και από ό,τι ξέρω έχετε επαφές, έχετε διάδραση και με το Υπουργείο. Υπάρχει πολιτική βούληση να τρέξει αυτό το πολύπλοκο κατά τα άλλα έργο, το οποίο όλοι κατανοούμε ότι έχει τις δυσκολίες του. Πρώτον, κύριε, έχετε απόλυτο δίκιο ότι νομίζω είναι η βασική προτεραιότητα. Πού το καταλαβαίνουμε αυτό? Εμείς ο λόγος που είμαστε εδώ είναι πέρα από το γεγονός ότι προφανώς η Κρήτη είναι πάρα πολύ ψηλά στις επιχειρησιακές μας προτεραιότητες, αλλά κυρίως για να συνομιλήσουμε και να πιάσουμε τον παλμό από τους συνεργάτες μας και από τους πελάτες μας. Στην ερώτηση σχεδόν καθολικά σε όλους τους πελάτες μας, ποια είναι η πρώτη προτεραιότητα που θα ήθελαν για το νησί είναι να υλοποιηθεί ο ΒΟΚ. Άρα έχετε απολύτως δίκιο ότι αυτή είναι η απόλυτη προτεραιότητα στο νησί. Τώρα για το θέμα της πολιτικής βούλησης. Θεωρώ ότι υπάρχει απόλυτη πολιτική βούληση. Είδα πριν στο δελτίο σας, όσο περιμέναμε τον κύριο Σταϊκούρα, είναι γεγονός ότι έχουμε πολύ συχνή επικοινωνία και ως Eurobank αλλά και οι τέσσερις συστημικές τράπεζες που έχουμε εκφράσει το ενδιαφέρον για την πλήρη χρηματοδότηση του έργου και έχει πει ένα πάρα πολύ αυστηρό χρονοδιάγραμμα και οφείλω να ομολογήσω, γιατί μου αρέσει πάντα να λέω τα πράγματα όπως είναι, ότι ο συγκεκριμένος υπουργός, η συγκεκριμένη κυβέρνηση σε πολύ τακτά χρονικά διαστήματα μας ρωτάει και παρακολουθεί την υλοποίηση του χρονοδιαγράμματος. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι υπάρχει απόλυτη προτεραιότητα για αυτό το έργο στην Κρήτη και μια σημαντικότητα προτεραιότητα στα έργα υποδομών στην Ελλάδα. Λοιπόν, πάμε τώρα στο κεφάλαιο τουρισμός, το οποίο διαχρονικά καταγράφει πολύ μεγάλη δυναμική στην Κρήτη. Θέλω λίγο να μου πείτε τα μηνύματα που λαμβάνετε από τους πελάτες σας, ποια είναι και σε επίπεδο κερδοφορίας, για να το δούμε λίγο και σε σχέση με τα απτά αποτελέσματα. Τα μηνύματα είναι θετικά. Φαίνεται ότι φέτος η πλειονότητα των δικών μας πελατών, οι οποίοι είναι και πελάτες βεβαίως που έχουν μια πολύ θετική ιστορία και μια πολύ καλή διαδρομή στον χώρο του τουρισμού, τα μηνύματα, θα τολμούσα να πω, είναι ότι φέτος θα δούμε μια αύξηση στα έσοδα κατά μέσο όρο της τάξης του 5-6%. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ θετικό μήνυμα. Ίσως τα ξενοδοχεία, αυτό που λέμε high-end luxury, δεν πήγανε τόσο εξαιρετικά καλά όσο τα υπόλοιπα ξενοδοχεία. Άρα τα μηνύματα είναι θετικά. Νομίζω ότι και με τα έργα που έρχονται τα μηνύματα του τουρισμού θα είναι ακόμα καλύτερα. Βέβαια υπάρχουν θέματα και τα βασικά θέματα που υπάρχουν είναι σε θέματα προσωπικού. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε και στην Κρήτη όπως και σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα και δυστυχώς δεν έχουμε την αποκλειστικότητα του φαινομένου, είναι και κάτι το οποίο βλέπουμε πανευρωπαϊκά, είναι ότι υπάρχει έλλειψη προσωπικού σε όλα τα επίπεδα και κυρίως ανεδίκευτου προσωπικού. Άρα αυτό είναι κυρίως το θέμα που απασχολεί τους πελάτες μας. Αυτό είναι πολύ σοβαρό θέμα, γιατί είναι αλληλένδετο και με την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Έχετε δίκιο. Πού πρέπει να στοχεύσουν οι ξενοδοχειακές μονάδες εν γέννη τουριστικός κλάδος για περαιτέρω ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια? Νομίζω να στοχεύσουν σε αυτό που γνωρίζουν και ξέρουν να κάνουν πάρα πολύ καλά. Νομίζω δεν υπάρχει
καλύτερη συνταγή επιτυχίας από το να εξελίσσεις, όχι να μένεις στάσιμος, αλλά να εξελίσσεις σε αυτό που κάνεις καλά και να επενδύεις συνέχεια στο προϊόν σου και στις υπηρεσίες σου. Εμάς αυτό που προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε και να τους ενθαρρύνουμε και να βοηθήσουμε και βεβαίως, γιατί όταν επενδύεις χρειάζεσαι χρήματα για να επενδύσεις, είναι επενδύσεις, επενδύσεις, επενδύσεις. Και όταν λέμε επενδύσεις, όχι μόνο επενδύσεις σε υποδομές και άλλα στοιχεία, αλλά και επενδύσεις σε υλικά στοιχεία, αλλά και σε άλλα στοιχεία, που έχει να κάνει πάρα πολύ με την προσέλκυση και την εκπαίδευση του προσωπικού. Είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό. Άρα υπάρχει ενδιαφέρον για επενδύσεις στο κομμάτι του τουρισμού. Πάρα πολύ. Πολύ βασικό. Και νομίζω υπάρχει και πάρα πολύ σωστά συνολικά στη χώρα, αλλά ιδιαίτερα στην Κρήτη. Όταν τελειώσουν οι υποδομές, το νησί θα απογειωθεί. Ποιοι άλλοι τομείς τώρα προσφέρονται για περαιτέρω ανάπτυξη? Ας εξαιρέσουμε τον τουρισμό που είναι ένα πολύ βασικό κομμάτι, ας εξαιρέσουμε και τον πρωτογενή τομέα που είναι επίσης ένας πολύ σημαντικός πυλώνας. Είναι ενδιαφέρουσα αλλά και δύσκολη ερώτηση, γιατί μου εξαιρέσατε τους δύο πιο σημαντικούς τομείς που ξεχωρίζει η Κρήτη. Θα έλεγα ότι ένας άλλος τομέας βεβαίως που ξεχωρίζει ήδη η Κρήτη είναι το κομμάτι του εμπορίου και της μεταποίησης. Πάει αρκετά καλά. Νομίζω ότι όταν θα έχουν ολοκληρωθεί οι υποδομές, και γι' αυτό είπα και η ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης με την Αττική είναι πάρα πολύ σημαντική, όπως και το αεροδρόμιο και οδικοί άξονες, ένα κομμάτι το οποίο θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον είναι αυτό που λέμε logistics. Και το logistics όχι μόνο με την παραδοσιακή έννοια του όρου. Η Κρήτη, αν τη δείτε και γεωγραφικά, είναι ένας καταπληκτικός κόμβος. Για παράδειγμα, ίσως να έχετε ακούσει, συζητιέται πάρα πολύ η διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου πάλι με καλώδιο. Από την Κρήτη θα φύγει το καλώδιο, δεν θα φύγει από άλλο νησί. Ίσως να έχετε ακούσει για τη διασύνδεση πιθανή, θα πάρει χρόνο, της Αιγύπτου με την Ευρώπη μέσω Ελλάδας, από την Κρήτη θα περάσει το καλώδιο. Άρα λοιπόν η Κρήτη είναι ένα σημείο, ένας κόμβος, άρα εκεί πέρα είτε logistics για προϊόντα, είτε logistics ενεργειακά, είτε data centers, τα οποία είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικά, γιατί όλο αυτό το boom που θα γίνει στην τεχνητή νοημοσύνη χρειάζεται μεγάλα data centers. Άρα θα έλεγα στον χώρο των logistics πρέπει να επικεντρωθούν οι επενδύσεις, όπως και σε θέματα εκπαίδευσης. Τώρα που ιδιωτικοποιείται η εκπαίδευση στη χώρα, νομίζω έχουμε δει παραδείγματα άλλων χωρών κοντά μας όπου εξελίσσεται. Η Κρήτη έχει εκπαιδευτικά ιδρύματα δημόσια, εξαιρετικά. Έχει πάρα πολύ, πάρα πολύ καλούς εκπαιδευτικούς και ιστορία στο κομμάτι. Όπως και τέλος, ίσως το κομμάτι της ευεξίας και της αντιγύρανσης, το οποίο επίσης είναι κάτι που βλέπουμε σαν mega trend. Εγώ θεωρώ ότι είναι χρήσιμο σήμερα να σας δώσω 2-3 mega trends, τα οποία θα τα δούμε να εξελίσσονται πολύ σημαντικά, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια, στα επόμενα 20-25 χρόνια. Γιατί κάποιος από το να σχεδιάσει μέχρι να επενδύσει και να αρχίσει να αποδίδει επένδυσή του, δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Χρειάζεται προετοιμασία. Επενδύσεις σε ένα γενικότερο πλαίσιο. Mm-hmm. Ως χώρα σε τι επίπεδο βρισκόμαστε? Προσελκύουμε. Προσελκύουμε. Σε τι επίπεδο? Προσελκύουμε. Γιατί υπάρχουν και πολλές στρεβλώσεις. Σωστά. Προσελκύουμε σε όλα τα επίπεδα. Δεν θέλω σήμερα να παρουσιάσω τα πάντα ρόδινα, επειδή είμαι στην Κρήτη και πρέπει να μιλήσω θετικά. Αλλά η αλήθεια είναι ότι μετά από πάρα πολλά χρόνια, το brand name Ελλάδα και αξιοπιστία της χώρας προς τα έξω είναι στα καλύτερά της. Αυτό αποτυπώνεται από πάρα πολύ απλό τρόπο στην προσέλκυση τουριστών μέχρι στο κομμάτι των επενδύσεων. Και έχουμε επενδύσεις στους παραδοσιακούς τομείς της χώρας. Στην ενέργεια, πάρα πολλές επενδύσεις. Στο τουριστικό, στο ξενοδοχειακό κλάδο και γενικότερα στον τουρισμό. Στα logistics, πάρα πολλές και σε θέματα υποδομών. Στο real estate, ξέρετε, έχουμε πέρα από τα μεγάλα real estate, ειδικά στην περιοχή της Αθήνας αλλά και στην νησιώτικη Ελλάδα, έχουμε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για αγορά δεύτερης κατοικίας. Άρα έχουμε πολύ σημαντική προσέλκυση επενδύσεων. Η χώρα μας είναι σε θετικό πρόσημο, όμως χρειαζόμαστε πολύ περισσότερες για να καλύψουμε το επενδυτικό κενό που δημιουργήθηκε από τα 10 χρόνια της κρίσης. Και για να μην τα λέμε όλα τέλεια, αν πρέπει από τη στιγμή που έχουμε δημιουργήσει αυτό το brand name αυτή τη στιγμή και είμαστε πόλος προσέλκυσης, mm-hmm. πρέπει να βελτιώσουμε δύο πράγματα πάρα πολύ βασικά. Το ένα είναι το θέμα της γραφειοκρατίας. Αργούμε πάρα πολύ. Όπως και στην απονομή δικαιοσύνης. Θέσατε το δεύτερο θέμα, το οποίο είναι και το πιο δύσκολο, γιατί οι επενδυτές, ένα τα πράγματα τα οποία κοιτάζουν, σου λέει: ωραία, δεν θεωρώ ότι δεν είμαι σε ένα κράτος δικαίου. Στην Ευρώπη είμαι, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρωζώνη. Όμως, αν κάτι συμβεί
γιατί στις δουλειές υπάρχουν και διαφωνίες. Mm-hmm. Αν πρέπει για να βγει μια απόφαση, ανεξαρτήτως αν έχω δίκιο ή όχι, θα μου πάρει άπειρο χρόνο. Για να τελεσυνδικήσει, ο χρόνος στις επενδύσεις είναι χρήμα και αυτό τους αποθαρρύνει. Άρα, αν βελτιώσουμε και αυτά τα δύο πράγματα, που είναι άκρως μεταρρυθμιστικά, τότε νομίζω ότι θα δούμε πράγματα και θάματα. Ωραία. Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Mm. Θέλω λίγο να σας θέσω στο τραπέζι μια συζήτηση που γίνεται πολύ συχνά σε ό,τι αφορά κυρίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό που κυρίως συζητάτε ή θέτουν κάποιος προβληματισμό είναι ότι δεν γίνεται σωστή διάχυση του χρήματος προς τους μικρομεσαίους. Και ότι το χρήμα πάει σε συγκεκριμένο ποσοστό. Είναι έτσι? Δεν είναι καθόλου έτσι. Και νομίζω καλύτερος τρόπος, και ευχαριστώ για την ερώτηση πρώτον κύριο, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην λέγονται πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Είναι καλό νομίζω στη χώρα να μιλάμε πρώτον κύριο με στοιχεία και με νούμερα. Mm-hmm. Τα στοιχεία και τα νούμερα είναι το εξής. Ότι πρώτον κύριο τα προγράμματα, επειδή μιλάμε το Ταμείο Ανάκαμψης και για όλα αυτά τα προγράμματα, υπάρχουν πάρα πολλά προγράμματα τα οποία είναι στοχευμένα σε διαφορετικών είδος επενδύσεις και σε διαφορετικού μεγέθους επιχειρήσεις. Θα σας πω λοιπόν δύο βασικά νούμερα. Το Ταμείο Ανάκαμψης. Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες έχουν αυτή τη συμβασιοποίηση, Ταμείο Ανάκαμψης και σχηματοδοτούμενο δάνειο από τις τράπεζες, 300 περίπου projects, γύρω στα 9,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Από αυτά τα 300 projects, τα 166 έχουν πάει κυρίως σε μεσαίες επιχειρήσεις. Σαν απόλυτο νούμερο όμως είναι πολύ μικρότερο. Είναι τα 2 δισεκατομμύρια. Γιατί θέλω να σας πω ακριβώς τα νούμερα. Παράλληλα όμως υπάρχουν πάρα πολλά άπειρα προγράμματα τα οποία έχει η Ελληνική Ανθεξιακή Τράπεζα. Mm-hmm. Τα περίφημα ΤΕΠΗΧ 1, ΤΕΠΗΧ 2, ΤΕΠΗΧ 3 που θα έχετε ακούσει. Τα οποία μάλιστα έχουν τους ίδιους και πιο ευνοϊκούς όρους από το Ταμείο Ανάκαμψης, τα οποία αφορούν σχεδόν αποκλειστικά μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτά τα προγράμματα, τα χρήματα τα οποία έχουν διατεθεί στο ίδιο διάστημα. Και αυτά έχουν διατεθεί. Δεν θα διατεθούν σταδιακά στο μέλλον. Ξεπερνάνε 7 δισεκατομμύρια. Άρα 7 και 2, 9. Στα μεγάλα projects έχουν 7. Άρα θα έλεγα ότι αυτό απαντάει από μόνο. Θα σου πω όμως και κάτι άλλο. Θα μου επιτρέψετε, ξέρω ότι ο χρόνος είναι πυκνός εδώ. Αλλά ακόμα και όταν γίνεται μια μεγάλη επένδυση. Γιατί τα χρήματα δεν πηγαίνουν σε 5 μεγάλες εταιρείες. Πηγαίνουν σε επενδύσεις, σε έργα υποδομών. Μα όταν γίνεται μια μεγάλη επένδυση, ας πάρουμε ένα ξενοδοχείο. Το οποίο είναι μεγαλύτερο και όχι ένα μικρό ξενοδοχείο. Που ακριβώς το ίδιο πράγμα είναι. Μα ποιος ωφελείται από αυτό? Την κατασκευή ποιος θα την κάνει? Την κατασκευή θα την κάνει μια εργολαβική εταιρεία της περιοχής. Η εργολαβική εταιρεία της περιοχής θα χρησιμοποιήσει ανθρώπους οι οποίοι θα κάνουν τις καφές, τα μπετά, υποφελούνται. Υπάρχει ένα τεράστιο οικοσύστημα γύρω από την κάθε μεγάλη επένδυση και η μεγάλη επένδυση έχει πολλαπλασιαστικό αντίκτυπο σε όλη την οικονομία. Άρα λοιπόν και έμεσα, αλλά και άμεσα, όπως είπαμε τα νούμερα, νομίζω τα χρήματα διαχέονται εκεί που ζητούνται. Ωραία. Σε τι υστερούν τώρα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις? Τι τις εμποδίζει να κάνουν το άλμα? Επειδή έχετε διάδραση πολύ συχνά με επιχειρηματίες. Νομίζω ότι αν υστερούν κάτι, το οποίο νομίζω το λέει και το όνομά τους, είναι ότι είναι σχετικά μικρές. Όταν είσαι πιο μικρός, πιο μεσαίος, ποιο είναι το πλεονέκτημα που έχουν? Το πλεονέκτημα είναι πάρα πολύ ευέλικτη. Όσο πιο μεγάλος είσαι, έχεις πάρα πολλές διαδικασίες, έχεις γραφειοκρατία, πρέπει πολλοί να αποφασίσουν, άρα χάνεις χρόνο στις αποφάσεις. Mm. Όταν είσαι μικρός ή μεσαίος, αποφασίζουν λίγοι και είναι πάρα πολύ γρήγορα. Αυτό είναι το μεγάλο πλεονέκτημα. Όμως, ποιο είναι το μειονέκτημα? Ότι είναι λίγοι. Άρα δεν έχουν τους διαθέσιμους πόρους. Και ξέρετε, πόροι δεν είναι τα χρήματα. Πόροι είναι οι άνθρωποι κυρίως και οι υποδομές, έτσι ώστε να προχωρήσεις πάρα πολύ, πολύ γρήγορα. Δεν έχεις τους πόρους, έτσι ώστε να προσλάβεις ανθρώπους να σε βοηθήσουν. Άρα νομίζω ότι χρειάζονται μεγαλύτερο μέγεθος. Άρα εμείς θα ενθαρρύναμε οι μικροί να συνεργαστούν με κάποιους άλλους μικρούς για να γίνουν λίγο μεγαλύτεροι και δεν απαραίτητα μόνο να συγχωνευτούν. Μέσω κοινών δράσεων οι μεσαίοι να γίνουν πιο μεγάλοι και μεγάλοι μεγαλύτεροι. Λοιπόν, τι είναι αυτό, κύριε Βασιλείου, που... Και επίσης τους λείπει και κάτι άλλο. Τους λείπει κάποιες φορές, mm-hmm. για να λέμε τα πράγματα όπως είναι, η διαφάνεια. Ίσως δεν είμαστε εδώ πέρα κριτής κανενός. Ίσως το πλαίσιο και να τους υποχρεώνει να κάνουν κάποια πράγματα, αλλά όταν θέλεις να έχεις πρόσβαση σε χρήματα τρίτων, πρέπει να είσαι απόλυτα διαφανής και τα οικονομικά σου στοιχεία να είναι διαφανή και να βγάζουν νόημα.
θα ενθάρρυνε λοιπόν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να γίνουν πιο διαφανείς. Αυτό τους διευκολύνει πάρα πολύ να έχουν ακόμα πιο εύκολη και ακόμα πιο φτηνή πρόσβαση και μεγαλύτερη σε κεφάλαια. Κλείνοντας, κύριε Βασιλείου, θέλω να μου πείτε τι είναι αυτό που διαφοροποιεί τη Eurobank από τις άλλες τράπεζες. Αυτό είναι, θα σας πω την αυτονόητη απάντηση που έρθει σε εμάς, ξεκάθαρα το ανθρώπινο δυναμικό. Mm-hmm. Και κάτι ακόμα θα σας το πω. Το ανθρώπινο δυναμικό είναι οι άνθρωποι μας. Νομίζω κάνουν διαφορά. Νομίζω όχι τη Eurobank, οποιοδήποτε οργανισμό, αν ένας οργανισμός πετυχαίνει, αυτό ισχύει και για εσάς και συγχαρητήρια για όλα αυτά που έχετε πετύχει, τη διαφορά την κάνουν οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά αγαπάνε τον οργανισμό, δουλεύουν ομαδικά μαζί και έχουν στόχο να προχωρήσουν όλοι μαζί και κυρίως να σταθούν δίπλα στους πελάτες, να προχωρήσουν οι πελάτες. Το άλλο μας διαφοροποιεί είναι κάτι δομικό που έχει να κάνει με την παρουσία μας και εκτός Ελλάδας. Ξέρετε, ίσως το λέει και το όνομά μας, Eurobank. Δεν θα αναφερθώ στο όνομα των τριών άλλων τραπεζών, αλλά αναλογιστείτε η ίδια. Η Eurobank, όταν δημιουργήθηκε πριν 32 χρόνια, δεν είναι τυχαία ότι ονομάστηκε Eurobank. Είχε πάντα ένα εξωστρεφή προσανατολισμό και ήθελε φυσικά να ηγηθεί στην Ελλάδα, αλλά είχε και βλέψεις εκτός Ελλάδος. Άρα, είμαστε η μόνη ελληνική τράπεζα η οποία διαθέτει παρουσία πολύ σημαντική εκτός Ελλάδος. Η οποία βραβεύτηκε για πέμπτη χρονιά, αναδείχθηκε μάλλον ως η καλύτερη ψηφιακή τράπεζα για ιδιώτες στη Δυτική Ευρώπη. Ναι. Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα πάρα πολύ ωραίο βραβείο με την έννοια ότι νομίζω είναι μια απτή αναγνώριση των πολύ μεγάλων επενδύσεων που κάνουμε σε αυτό το τομέα, γιατί είναι μεγάλη μας προτεραιότητα οι ψηφιακές υπηρεσίες στους πελάτες μας. Γιατί αυτό ζητάνε οι πελάτες μας. Το σύγχρονο management επιτάσσει ότι πρώτα ρωτάς τι θέλει ο πελάτης σου και μετά κάνεις αυτό που θέλει. Δεν είσαι εσύ, δεν ξέρεις εσύ καλύτερα από αυτόν. Αλλά τα βραβεία, ξέρετε, είναι χρήσιμα, αλλά το μεγαλύτερο βραβείο είναι καθημερινά ο πελάτης σου να είναι ευχαριστημένος. Και εμείς είμαστε ευχαριστημένοι και δεν είμαστε καθόλου ευχαριστημένοι όταν ο κάθε μας πελάτης έχει ένα παράπονο και δεν είναι ευχαριστημένος. Αυτός είναι ο στόχος μας γενικότερα. Κύριε και γι' αυτό είμαστε και εδώ, για να δούμε τους πελάτες μας. Να σας ευχαριστήσω θερμά που βρεθήκατε απόψε κοντά μας. Καλή συνέχεια να σας ευχηθώ, γιατί ξέρω ότι είναι πυκνό το πρόγραμμά σας.